Θα μιλήσουμε τώρα με ένα μέλος της οικογένειάς του, με τον καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Λάπα. Χρήστο μου, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο μου. Νομίζω ότι κανένας δεν θέλετε να περάσει όσα περνάτε εσείς που χάνετε έναν άνθρωπο. Ψάχναμε χθες από τις 1 η ώρα το μεσημέρι και όλη νύχτα. Ευχαριστούμε την αστυνομία και της Καστοριάς και της Φλόρινας. Ευχαριστούμε τους κυνηγούς και όλους τους πολίτες. Και όλους τους πολίτες. Έψαξε πάρα πολύ κόσμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέρα νύχτα λοιπόν από χθες το μεσημέρι και για όλη τη νύχτα. Τι έγινε, Χρήστο, τώρα? Γιατί ξεκίνησε Χρήστο μου. Για ψωμί έμαθα του, για ψωμί. Μάλιστα. Κάποιος τον είδε στη γέφυρα του Γαύρου, στη Σιδερένια. Στα Κορέστια. Κάποιος άλλος τον είδε μέσα στο Γαύρο να κάνει αναστροφή. Ναι. Και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του. Από τα Κορέστια λοιπόν φαίνεται ότι βρίσκεται στο Κοσταράζι τώρα. Ναι. Όταν δεν περιμέναμε να το βρούμε προς τα εκεί. Είναι εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή είναι αλλού Κορέστε, αλλού. Διευκρίνησε μου λίγο, Χρήστο. Μέσα στο χωριό ή στο παλιό Κοσταρά, στο βουνό? Δεν ξέρω ακόμα. Απλούστατα το αυτοκίνητο μου είπαν ότι είναι πάνω στο βουνό και αυτός περπατούσε στην άσφαλτο κάτω και το βρήκε η αστυνομία και οι πολίτες. Μάλιστα. Άρα βρέθηκε στο Κοσταράζ τώρα, ακριβώς σε ποιο σημείο δεν ξέρω. Τώρα θα πω εγώ τους δικούς μου και στο χωριό θα μου πούνε ακριβώς που βρέθηκε. Από εκεί και μετά ήταν λίγο χτυπημένος και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του Άργους. Ναι. Και από εκεί, νοσοκομείο. Μάλιστα. Φαντάζομαι τώρα όλοι θα πάτε να τον δείτε, να τον αγκαλιάσετε τον δικό σας άνθρωπο και εύχομαι πραγματικά να μην... Ήταν αγαπητός στην κοινωνία της Καστοριάς. Ναι. Και θα είναι. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Και Χρήστο, γιατί πολλές φορές συνήθως όταν εξαφανίζονται άνθρωποι δεν είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά, ξέρεις, και ειδικά όταν περνάνε και κάποιες μέρες. Ήταν ολόκληρη νύχτα. Ήταν ολόκληρη νύχτα και μάλιστα μια κρύα νύχτα. Άρχισε να κρυώνει ο καιρός. Και φαντάζομαι αυτός ο άνθρωπος δεν θα είχε φάει και τίποτα. Ήταν με μπλουτζίν, σαγιονάρες και κοντομάνικο φανελάκι. Βλέπεις λοιπόν, είναι δύσκολες. Χωρίς νερό, χωρίς φαγητό και χωρίς τα χάπια του πάνω απ' όλα. Γιατί χρειαζόταν και τα χάπια, βέβαια. Το πρωί τα είχε πάλι, μεσημέρι και βράδυ δεν τα πήρε. Μεσημέρι και βράδυ δεν τα πήρε. Λοιπόν, Χρήστο, τέλος καλό, όπως λέμε, όλα καλά. Πάνω απ' όλα ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Ναι. Όλο τον κόσμο, επαναλαμβάνουμε, που έψαξε μέρα νύχτα για να βρει τον άνθρωπο αυτό και βρέθηκε, επαναλαμβάνω, στο Κοσταράζι από κατοίκους και αστυνομία. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και εγώ ευχαριστώ, Χρήστο. Που ήσουν μαζί μας έτσι για να πούμε αυτά τα. Έτσι, δύο λόγια ευχάριστα και ένα ευχαριστώ για όλο αυτόν τον κόσμο που πραγματικά συγκινείται και συμπάσχει με αυτές τις καταστάσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα.